Γεια σας φίλοι μου, σήμερα θα μιλήσουμε για την απαξίωση και την αξία. Πάρα πολλοί φίλοι κάνουν εκφωνήσεις τη λέξη αξίζω και να καταλάβουν την έννοια ότι αυτοί αξίζουν, όμως πρέπει να μάθουμε και την έννοια ότι το αξίζω. Και το αξίζω σημαίνει ότι οτιδήποτε συμβαίνει, συμβαίνει άξια. Όλοι οι άνθρωποι μέσα μας κατηγορούμε ίσως κάποιον ότι μας τιμωρεί, ότι για κάποιο λόγο αυτό που συνέβη σε εμάς δεν έπρεπε να έχει γίνει. Για κάποιο λόγο, επειδή το μυαλό μας βρίσκει μια αδικία, ότι εμείς δεν θα έπρεπε να την ανεχτούμε. Κι όμως το πρώτο πράγμα, φίλοι, για να αξίζουμε, είναι ότι ό,τι παθαίνουμε το αξίζουμε. Μια αποδοχή δηλαδή. Πάντα έρχεται η αποδοχή. Το παράδοξο λοιπόν είναι ότι όταν θέλουμε εμείς να αξίζουμε, πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό που περνάμε το αξίζουμε. Αυτό το δύσκολο σενάριο, αυτό το σε εισαγωγικά κακό που μας βρήκε, στην πραγματικότητα το αξίζουμε 100% φίλοι. Γιατί δεν υπάρχει ούτε τύχη, ούτε θα λέγαμε τιμωρία και αδικία. Η ενέργεια είναι ενέργεια και ο μικροδιασμός και ο συγχρονισμός φέρνει τα πράγματα μαζί. Άρα με λίγα λόγια, κάθε φορά που εμείς δεν μπούμε σε μια κατάσταση ότι αξίζουμε σαν άνθρωποι, σαν όντα, δεν πρέπει να σκεφτόμαστε να αξίζουμε κάτι άλλο, κάτι παραπάνω. Το αξίζω σημαίνει ότι έχω αποδεχτεί αυτό που περνάω και βλέπω γιατί αξίζει. Βλέπετε, ο νους των ανθρώπων τις περισσότερες φορές λέει: εγώ δεν αξίζω να περνάω τέτοια πράγματα. Εγώ δεν αξίζω να μου συμβαίνει αυτό. Δεν αξίζει αυτό. Εγώ αξίζω άλλα πράγματα. Εγώ αξίζω άλλα πράγματα. Μα αν θα άξιζες άλλα πράγματα, τα άλλα πράγματα θα ερχόντουσαν σε σένα. Όλο το κλειδί λοιπόν, φίλοι μου, και το παράδοξο είναι ότι μαζί με το αξίζω να περάσουμε από το αξίζω πρώτα. Ότι αυτό που συμβαίνει το αξίζω και το περνάω. Είτε λέγεται καλό, είτε λέγεται κακό. Αυτό θα μας δώσει την έννοια της αξίας σε αυτό το συμβάν. Γιατί όταν λέμε ότι αυτό που περνάω το αξίζω, φτάνουμε σε εκείνη την κατάσταση να ρωτήσουμε τον εαυτό μας γιατί το περνάω, πώς το έχω ελκύσει, πόσο έχω μικροκρατασθεί με αυτό. Και όταν έχουμε πει εμείς ότι όλα ό,τι περνάμε δεν είναι καλά ή κακά, ας σκέψουμε εμείς πονάμε όταν το περνάμε. Πρέπει εμείς η προσέγγιση μας να την έχουμε με τέτοια συνείδηση, ώστε μετά να καταλάβουμε πού μπορεί αυτό το συμβάν να μας βοηθήσει. Άρα λοιπόν τίποτα δεν είναι ανάξιο. Η αξία της στιγμής, η αξία της στιγμής μας δείχνει ποιοι είμαστε. Ό,τι και να είναι αυτό. Ό,τι απαξιωτικό μπορεί να συμβεί αυτό σε μας, είναι γιατί το έχουμε έλξει για να πάρουμε κάτι από αυτό. Άρα λοιπόν φίλοι μου, πριν περάσουμε στην έννοια και στην αίσθηση ότι αξίζουμε, πρέπει να περάσουμε από την έννοια και την αίσθηση ότι κάθε τι που μας συμβαίνει το αξίζουμε για να το βιώνουμε. Τίποτα απαξιωτικό δεν υπάρχει στο σύμπαν. Η δική μας συνείδηση είναι αυτό που δίνει συνεχώς τις τιμές για να προσπαθήσει μέσω του νου και των δεδομένων που έχει να χαράξει μια δική του, θα λέγαμε, πορεία μπρος στην ολική αξίωση. Αυτά σχετικά με το αξίζω και το αξίζω. Ειρήνη σε όλους σας.